πολίτης που ενδιαφέρεται για τα κοινές εξελίξεις για να εκφράσω την προτίμησή μου στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού. Πιστεύω ότι η εξαιρετικότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι για πρώτη φορά θα έχουμε μία πενταετή θητεία, δεδομένου ότι για πρώτη φορά στο χώρο της περιφέρειας ξεκινάει ένα καινούριο ΕΣΠΑ, ένα καινούριο πρόγραμμα ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία, και δεδομένου ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και αρχές της επόμενης πενταετίας θα πρέπει να καθορίσουν μία πορεία για τον τόπο τους, που θα σχετίζεται με μεγάλες αλλαγές που πιστεύω ότι θα συντελεστούν συνολικά στον ελλαδικό χώρο. Διατηρώ την πεποίθηση ότι στην αντιμνημονιακή περίοδο που φαίνεται ότι αρχίζει, ο λαός συνεχίζει να υφίσταται μεγάλα βάρη, μεγάλες ταλαιπωρίες, η ανεργία βρίσκεται σε σημεία περίπου ανεξέλεγκτα και αυτό σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο. Σε περιοχές τουριστικές όπως είναι η ΠΟΣ, ο ρόλος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Σε περιοχές τουριστικές η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης, φορέα ανάπτυξης, ανεξαρτήτως από την δραστηριότητα και τις επιδόσεις του κεντρικού κράτους. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι όποιοι εκλεγούν θα καλέσουν σε συνεργασία, θα καλέσουν να προσφέρουν τις δυνάμεις τους όλοι οι φορείς, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερος ελπιδοφόρο το ότι στη Δωδεκάνησο χιλιάδες άνθρωποι διεκδικούν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν κάποιες θέσεις στους χώρους της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι είναι χρήσιμοι. Όλους τους χρειαζόμαστε, όλοι μπορούν να προσφέρουν. Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να προσφέρουν. Εύχομαι ότι ο καθένας θα ψηφίσει αυτόν που τελικώς θα αναδειχθεί ο καλύτερος κατά τη δική του άποψη σε όποιο ρόλο και αν του τάξει το σύνολο του λαού. Και είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ξεκινήσει μια καινούργια περίοδος για τη Δωδεκάνησο, μια περίοδος καλύτερη από αυτήν που περάσαμε την τελευταία τετραετία και που μιλώ σε εθνικό επίπεδο και όχι σε τοπικό επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι ο λαός θα κρίνει το καλύτερο και αν θα θέλατε μια πρόβλεψη που θα μπορούσα να κάνω, θεωρώ ότι στην ΚΟΠ θα πάμε σε δεύτερο γύρο και ξανά ο λαός θα κληθεί για να αποφασίσει. Είμαι βέβαιος ότι θα αποφασίσει το καλύτερο για τον τόπο μας. Εσείς με ποια κριτήρια θα ψηφίσετε εδώ για το Δήμο? Θα ψηφίσω με κριτήριο ποιος μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για την ανάπτυξη της περιοχής, την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι το κριτήριο σας αυτοί που ήδη έχουν σχεδιάσει την ανάπτυξη την επόμενη πενταετία, έχουν ήδη ένα πρόγραμμα σε εφαρμογή το οποίο θέλουν να συνεχίσουν ή κάποιοι οποίοι ανανεώνουν ή εφαρμόζουν ένα νέο πρόγραμμα? Όπως και να έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, για μένα σημασία έχει να τίθεται ως κεντρικό στόχος το πρόγραμμα το αναπτυξιακό, η τουριστική πορεία που την θεωρώ κάποιες φορές μονόδρομο, αν και θα έπρεπε πάντοτε να κοιτάζουμε για τον πρωτογενή τομέα, γιατί τώρα πια είναι σαφές ότι ο πρωτογενής τομέας κουμπώνει, παντρεύεται, δένει με την ανάπτυξη του τουρισμού και οφείλουμε να κοιτάξουμε και αυτή την πλευρά με πολύ σοβαρότητα. Να είστε καλά.